Καλησπέρα σας. Ο απόψινός καλεσμένος δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος που αν τον δεις μία φορά στη ζωή σου, θυμάσαι πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα. Τι έκανες, πού βρισκόσουνα, τι σκεφτόσουν. Είναι ο Λάκης Γαβαλάς. Καλησπέρα. Επιτέλους, τόσο καιρό επιδίωκα να έρθω μαζί σου, να τα πούμε. Και να που ήρθε η στιγμή. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να έρθετε. Να σας πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζετε. Ευχαριστώ. Γιορτάζουν πολύ οι Απόστολοι. Ναι, ναι, που ήταν 12 τον αριθμό. Ναι, αν ήταν Απόστολος ο Λάκης Γαβαλάς, τι Απόστολος θα ήταν. Δεν θα ήταν ένας, άλλαζε κάθε φορά. Κοροϊδεύομαι να είμαι ο ίδιος. Για την ευκαιρία να είμαι 12. Θα ήμουν ο Ιούδας, ναι. Να φιλήσω για να δω πώς θα με φιλούσε πίσω αυτός που θα του έδινε αυτό το φιλί το ψεύτικο. Ναι. Θα ήμουν αυτός που θα πλένε τα πόδια του Χριστού. Ναι. Θα είμαι αυτός που του έφερνε τα μαλλιά, ναι. Άρα θα ήμουν πολύ Απόστολοι. Πολύ Απόστολοι. Είναι πιστός ο Λάκης Γαβαλάς. Στα είδη και στα έθιμα, ναι. Ναι. Σε τίποτα άλλο. Ούτε στη μόδα την ίδια που αυτήν υπηρετεί χρόνια τώρα, δεν είναι πιστός. Και αυτό ίσως είναι ιδιαιτερότητα, γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι άψυχο, που είναι μια φούστα, μια μπλούζα, ένα σακάκι, ένα πουκάμισο, είναι μια αυταπάτη γελία. Ναι. Την ακυρώσαμε τη μόδα, πάει, έχει διαλυθεί. Από εκεί και πέρα, εμένα μου αρέσουν τα ρούχα τα οποία πριν τα πάω καθαριστήρα τα ξαναφοράω μια φορά, γιατί μυρίζει ωραία το άρωμα πάνω σε αυτή την ποιότητα του υφάσματος. Ναι. Άρα λοιπόν έχω μια δική μου φιλοσοφία για το τι είναι το ρούχο, το στυλ και όλα αυτά. Ναι. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει φθηνά ρούχα στην ντουλάπα του. Πάρα πολλά. Αλλά τα έχει κάνει πανάκριβα, γιατί κόβει από τα Comme des Garçons, τα γιώζει, τα έτσι και τα αλλιώς, τα ενθέτει. Ναι. Γιατί το σπίτι μου είναι ένα μικρό ατελιέ, το οποίο επειδή δεν έχω μηχανή, έχω πάρα πολλές παραμάνες, βελόνες και κλωστές. Ναι, και γίνεται κάτι καινούργιο. Τα κάνω και πέρα. Ποτέ δεν έχω βγει με ένα ρούχο στάνταρ. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και τα πανάκριβα ρούχα μπορεί να έπαιρνα στο παρελθόν. Καλά που τα πήρε, γιατί ακόμη και σήμερα είναι υπέροχα. Αυτό έχουμε καταλάβει όλα, ότι αν στο παρελθόν είχαμε πάρει κάτι πιο καλούτσικο, όταν νομίζαμε ότι είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η ιστορία, είναι αυτά που κρατάνε. Τα πιο δεύτερα των 20–30 ευρώ, τα οποία βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ πρακτικά εκείνη την ώρα, δεν διατηρούνται. Κοίταξε, εγώ έχω δει ότι αυτοί που φοράνε ένα φτηνό ρούχο, μία κοπέλα ή ένας άντρας που δεν είναι modelized, δηλαδή δεν είναι το μοντέλ στυλ, περνάνε τέλεια όπου και να είναι. Τα σπάνε, χορεύουν, φιλιώνται. Ναι. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή λέω, εμείς γιατί πουλάμε αυτό το styling, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή βλέπεις τώρα διαφημίσεις με make-up, με κρέμες, με εκείνο, με το άλλο, άσε μετά τις παραμορφώσεις των ιαρουρών καταστάσεων. Ναι. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Τελικά η απλότητα είναι σεξι. Είναι σεξι. Πολύ. Δεν την υιοθετείτε όμως την απλότητα. Τι λες καλέ. Την υιοθετείτε. Ρώτα το κρεβάτι μου. Οι πιτζάμες μου είναι πάρα πολύ απλές. Μόλις όμως τελειώσει ο ύπνος, αρχίζει ένα πολύ flamboyant πράγμα. Κοίτα, όλο αυτό είναι μια σκηνοθεσία. Ναι. Καταρχήν θα μου μιλάς στον ελληνικό, γιατί έχω σου μιλώσει στον ελληνικό και δεν αισθάνομαι ωραία. Λάκης. Ναι. Λοιπόν, εγώ πάντα κάνω μια σκηνοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι είναι η δουλειά μου. Γι' αυτό θα σου πω ότι παρόλο το ότι είμαι θεατρικός, ναι είμαι, μέχρι τον άκρο καμιά φορά. Όχι πλέον άκρα σήμερα δεν υπάρχουν, γιατί αν δεις τα show τα τελευταία τώρα που ήμουν στο Παρίσι και είδα τους άντρες, ήταν πολύ πιο επιτυδευμένη γυναικεία από ότι είναι μια θηλυκή γυναίκα. Γιατί υπάρχει και γυναίκα η αθηλική και αυτή η θηλυκή. Ναι. Οπότε λοιπόν, εγώ αυτά που έκανα πριν 20 χρόνια τα συναντάω σήμερα. Από εκεί πέρα όμως δεν υιοθετώ αυτό το πράγμα για να το μεταδώσω στους πελάτες μου ή στα καταστήματα. Για να πουλήσει. Για να πουλήσει. Ναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που έχει μια ανησυχία, μια τρέλα στο στυλ κτλ. Ναι. Υπάρχει στιγμή που μπορεί να βγει από το σπίτι με ένα τζιν και με ένα t-shirt και να μην υπάρχει σκηνοθεσία και να μην υπάρχει. Καλά, εδώ έχω βγει με το 10 και έχω πάει και δεν είχα χρόνο. Πήγα στο τμήμα γιατί έπρεπε να δώσω το παρόν, γύρισα και κλείτηκα και έβγαλα το 10. Πόσο μάλλον έχω βγει με ένα απλότατο ρούχο, βεβαίως. Ναι. Φυσικά. Δεν σημαίνει ότι αν σε δω με ένα απλότατο ρούχο κάτι έχει πάθει, κάτι σου συμβαίνει. Ναι, μου συμβαίνει το ότι το καθαριστήριο έκλεισε το Τετάρτη απόγευμα, όταν ήθελα να πάρω τα 4 αυτά ρούχα που θα βάζα μόνον εκείνη την ημέρα. Ναι. Και αφού ήταν κλειστό, δεν ήθελα τίποτα άλλο από την καρνταρόμπα μου και βγήκα με κάτι πάρα πολύ απλό. Ενώ είσαι πάρα πολύ γνωστός, πολύ οικείο πρόσωπο, υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από την περίπτωσή σου. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ξεκίνησες από το πουθενά. Έγινες εξαιρετικά επιτυχημένος. Το ξέρω γιατί εργαζόμουν σε περιοδικά όπου έπεφτε η φωνή «πάρτε το Λάκη τηλέφωνο» και έπρεπε να σας πάρουμε τηλέφωνο και κάτι να δημιουργηθεί, κάπως κάτι να μας δώσει ένα περίεργο ρούχο, να μας πεις πώς πρέπει να φορεθεί, πώς πρέπει να το βάλει το μοντέλο, πώς πρέπει να το βάλει ο ηθοποιός. Και ήσουν στον πυρήνα όλης αυτής της ιστορίας, όλης αυτής της έκρηξης που έγινε κάποτε και είχε σχέση με το lifestyle. Και μετά είδαμε όλη την πτώση. Ξέρουμε πώς συνέβη. Συνέβη μια εποχή όπου η πτώση δεν ήταν μόνο δική σου. Ήταν για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τώρα, στη φάση της ανόδου, έχουμε ερωτηματικά. Σχεδιάζεις. Είσαι σύμβουλος σε μεγάλες εταιρείες. Ναι. Διδάσκεις. Διδάσκω. Πόσα πράγματα κάνεις. Κάνω πολλά. Είσαι πλούσιος όπως υπήρξες κάποτε. Θα σου πω τι γίνεται. Καταρχήν η πτώση μου ήταν αλεξιπτωτική. Ναι. Πολύ να ξέρω ότι στη ζωή μου μετά θα κάνω σχέδια με αλεξίπτωτα και όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα εγώ λέω ότι κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει μια περίοδο που του σημαίνει κάτι κακό. Βέβαια. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαν βγει θλιβερά τραγούδια, θλιβερά βιβλία ή χαρούμενα βιβλία ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, εάν το θλιβερό στίγμα που μου έδωσε η ζωή ήταν τέτοιο που δεν ενόχλησε του συγγενείς μου, δηλαδή δεν βήθησε κανένας σε πένθος. Ακριβώς. Ναι. Μπράβο. Ναι. Σωστά, βλέπεις πόσο καλά ελληνικά ξέρεις, γι' αυτό ήθελα πάντοτε να με διορθώνεις. Δεν σε διόρθωσα, σε συμπλήρωσα. Τι να διορθώσω. Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, είπα εντάξει, αν αυτό είναι το θέμα που η ζωή σου δίνει για να σου ανάψει κάποια κόκκινα λαμπάκια που έχεις, οκ, το πήραμε έτσι και έγινε. Τώρα, η άνοδος και η πτώση, πρέπει να ξέρεις, όπως το έχω γράψει και στο βιβλίο μου, είναι ότι εγώ ήμουν μια ζωή φυλακισμένος στην πειθαρχία μου. Είμαι και θα είμαι πειθαρχημένος. Τόσο που δεν ερωτεύομαι, γιατί η πειθαρχία, η ηλίθια αυτή πειθαρχία, με θέλει δική της και δεν με αφήνει να αφαιθώ. Αν εμφανιστεί δηλαδή ένα πρόσωπο, γιατί η έρωτας είναι δύναμη που τους κινεί όλους και όλα. Αν εμφανιστεί ένα πρόσωπο το οποίο έχει ενδιαφέρον, το παραμερίζεις και λες όχι τώρα, συγγνώμη, εγώ δεν το παραμερίζω, αλλά δεν αφήνομαι. Κοίταξε να δεις, έχω ερωτευτεί με την έννοια, αλλά μετά λάθος έκφραση είχα, γιατί δεν είναι έτσι ο έρωτας. Ο έρωτας σου λέει κάποια στιγμή πίνεις, μεθάς ή έχεις μια εφορία, λες τώρα φεύγω και πάω και τρελαίνομαι, τα παρατάω όλα και πάω. Αυτό δεν έχει γίνει στη ζωή μου, άρα λοιπόν δεν θα έχω ερωτευτεί πραγματικά με αυτή την έννοια. Όμως, έχω δοθεί σε ανθρώπους. Μπορεί να έχω δοθεί περισσότερο σε μία φίλη ή έναν φίλο παρά σε έναν άνθρωπο που μπορεί να ήθελα να κάνω τη ζωή. Τι ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Έχετε και τόσο παλιές. Τι ωραία. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ένα πολύ ωραίο αγόρι που έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος. Είσαι πολύ νέος εκεί. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Και ομορφαίνεις νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια. Έτσι μου λένε, αλλά εντάξει τώρα. Όχι, το εννοούν απόλυτα. Κοίταξε, τότε ήμουν ανεπιτίδευτος και είχα άλλες αγωνίες. Να δημιουργήσω πάρα πολλά πράγματα, να έχω πολύ προσωπικό, να γίνει Ελλάδα παγκόσμια, στη μόδα. Μας υποσχέθηκαν την παγκοσμιοποίηση και εγώ έκανα επενδύσεις πάρα πολύ τρελές. Οπότε είχα ένα πατριωτισμό, ας το πούμε έτσι, περισσότερο από ότι αιμονή να έχω ένα στυλ. Ναι. Όταν είδα ότι με ξεγέλασε η χώρα μου και δεν υπήρχε αυτό δεν ήταν ανάγκη να είμαι πατριώτης, γιατί έτσι κι αλλιώς άλλοι ρυθμίζουν τα πράγματα. Αυτά που λέγονται κόμματα, που για μένα να έπρεπε να είναι σε κόμμα τα κόμματα και να έχουν μια τελεία και παύλα τα κόμματα. Ναι. Και γι' αυτό παρέμεινε κόμματος, γιατί είμαι ακομμάτιστος. Ψήφισες σε εκλογές? Όχι, γιατί δεν έχω ακόμη τα πολιτικά δικαιώματα, δεν έχουν τελειώσει οι υποθέσεις μου. Ενώ η γραφειοκρατία έχω τελειώσει με όλα. Έχεις τελειώσει. Πέταξα τα σύνολάκια του δικαστηρίου, δεν τα έχω πια. Είναι εφιάλτης. Όχι, αλλά εντάξει, δεν τα χρειάζομαι, ξέρεις. Τώρα, τα ρούχα τα πετάς, πετώντας και τις συνθήκες που πήγαιναν μαζί τους. Όχι, 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 προς Θεού. Δεν είμαι και έτσι. Δεν είναι αυτό που λέει. Άμα βάλω αυτό, θα έχω τύχη ή δεν έχω. Καταρχήν δεν παίζω τυχερά παιχνίδια, οπότε δεν ξέρω τι φέρνει τύχη και τι όχι. Όχι, λέω, αν ξέρεις, λες ότι αυτό το διάστημα θα βάλω ένα. Θα βάλω αυτό το σύνολο το έχεις ακόμα στην δουλάπα σου, υπάρχει. Αυτό είναι ένα. Αυτό το έκανα όταν πήγα για να μαγειρέψω στη Ρουμανία. Αυτό που είδες μετά. Τα έχεις όλα. Όχι, καλά, πήγα στη Ρουμανία. Πρέπει να σου το πω αυτό για να ακούσεις τους θεατές. Πάω στη Ρουμανία, εν τω μεταξύ, εγώ δεν ξέρω πώς ανάβει αυτή με τον γκάζ η κουζίνα. Έπρεπε λοιπόν να πάρω όλα τα υλικά και να πάω να μαγειρέψω κανονικά. Ναι. Μου λένε λοιπόν, θα περάσεις να πάρεις με το κοφίνι σου όλα τα υλικά που είχα πει ότι θέλω, γιατί έφτιαξα μία φακές και μία ελληνική σαλάτα. Ναι. Πήγα λοιπόν, πήρα όλα αυτά τα υλικά, μετά λέω, φέρτε μου ένα αναπτήρα, αλλά λέει αυτό το πατάς και ανάβει. Εγώ δεν ήξερα, γιατί έχω στο σπίτι μου ηλεκτρικό μάτι, το οποίο σπάνια ανοίγω εγώ, γιατί έχω κάποια βοηθό που κάνει αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αφού γίνεται όλη η διαδικασία και εγώ φτιάχνω τα δύο φαγητά κτλ., πρέπει κάποια στιγμή να περάσω από την επιτροπή. Είναι λοιπόν τρεις οι κριτές. Ανοίγει λοιπόν αυτό το πράγμα, βλέπουν οι κριτές. Έχω ταλαιπωρηθεί γιατί έχω κάνει 10 on, γιατί ξέρεις αυτοί κάνουν on πριν, on μετά, on by the time. Ανοίγει, βλέπουν αυτοί, παθαίνουν ένα ψηλό σοκ. Λέω στην έτσι που είχα το αυτοί, λέω τι λέει, γιατί ξέρεις. Λέει good things που κάναμε. Τη λέω, πες μου τι λένε. Τέλος πάντων, αρχίζει λοιπόν ο ένας, μου λέει τι έχετε φτιάξει, λέω φακές, lentil, λέει τι γλώσσα θέλετε να μιλάμε, λέω γαλλικά, μιλάτε, γαλλικά. Μιλάω λοιπόν με αυτόν γαλλικά. Μετά είναι ο μεσαίος που είναι πολύ πιμπάντε που λέμε σε τελικά. Λέει Ιταλικά μιλάτε, βεβαίως του λέω. Μιλάω Ιταλικά. Μετά ο τρίτος Αγγλικά. Λέω μην ξεχάσετε να με κρίνετε για αυτό που έχω φτιάξει. Καταρχήν θα φάτε ένα λαπά, διότι εγώ αυτό ήταν σούπα, φακές και είναι τώρα 6 ώρες που έχουν περάσει. Λέει τέλος πάντων πώς μιλάτε όλες αυτές τις γλώσσες. Λέω γιατί έπρεπε να σώσω τον εαυτό μου σε χώρες που δεν μιλάνε άλλη γλώσσα να μάθω τη δική τους. Και με τα χρόνια τη έμαθα. Λέει, δηλαδή πόσα χρόνια, πόσο χρονών είστε. Λέω 70, γιατί τότε είχα πάει πέρυσι. Αυτοί κάναμε μια παύση 10 λεπτά. Λέω, ώσπου να συνδέθηκα να παρακαπνίσουμε, να κάνουμε. Δεν καπνίζω βέβαια, αλλά και καλά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαι ένας κονκουισταντόρο, όπως τα λέγαμε. Ναι. Είμαι κατακτητής του στυλ. Αλλά μέσω της γνώσης διαβάζω πάρα πολύ, Αθηναίδα μου, δεν αφήνω τα πράγματα να πάνε χαμένα. Ναι. Εξετάζω τη δουλειά μου τα τεκτενόμενα. Είμαι άνθρωπος που θέλω να είμαι μέσα στα πράγματα για να μπορώ να αμήνομαι, για να μπορώ να θέτω τη δική μου γνώμη, γιατί αυτό το θέλουν οι περισσότεροι. Δεν μου απάντησες σε κάτι πάρα πολύ βασικό. Έχεις ένα μυαλό το οποίο είναι υπερλειτουργικό και πάει από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Είσαι επιτυχημένος και πλούσιος όπως ήσουν κάποτε. Πιο πλούσιος είμαι τώρα. Γιατί τώρα, ενώ ήταν το μότο μου, ζω για να ταλαιπωρώ αυτούς που με αμφισβητούν, λέω, αχ, ζήστε ακόμη, γιατί θέλω κι άλλη ταλαιπώρια. Μην πεθαίνετε τόσο γρήγορα. Άρα λοιπόν είμαι ευτυχισμένος. Γιατί άλλοι πεθαίνουν και εγώ είμαι ακόμη όρθιος. Και ηθοποιός. Τώρα και ηθοποιός. Είναι τώρα, εύκολο για σένα. Καλά, ηθοποιός, μην με περάσουν και εντωμεταξύ. Γιατί δεν μπορείς να είσαι ηθοποιός. Είμαι με τον Αλμπάνη σε ένα θέμα και με την Ζέτα Δούκα. Στο άλλο θα είμαι με τον Σαρνταμπάζη και άλλο επιτελείο. Είναι δύο project. Είναι δύο διαφορετικά. Είναι ένα της τηλεόρασης και το άλλο είναι σινεμά. Στην τηλεόραση έχεις ρόλο σταθερό ή είναι ένα επεισόδιο. Όχι, ήταν να κάνω 3-4, αλλά τώρα ο ρόλος μπήκε μεγαλύτερος. Πρέπει να κάνεις 100. Ευχαριστώ, δεν γίνεται γιατί δεν προλαβαίνω. Το θέμα είναι τα σύρματα, έτσι λέγεται, που σύρματα είναι οι φυλακές βέβαια. Ωραίο. Οπότε λοιπόν εγώ κάνω ένα, το λέμε γιατί έχει βγει και δελτίο τύπου, γι' αυτό το λέω πλέον και έχουν αρχίσει και τα γυρίσματα. Εγώ κάνω τον καθηγητή, τι πρωτότυπο, το κάνω σε 3 σχολές, στα ΙΕΚ, κάνω και εκεί και τους διδάσκω βάσει εντολής της εισαγγελέως, η οποία μου έχει επιτρέψει να εργάζομαι, γιατί ξέρεις, όταν εργάζεσαι στη φυλακή, μία μέρα πιάνει για 1,5 και για 2 ημέρες. Εργάστηκε στη φυλακή. Ναι, πώς δεν εργάστηκε, φυσικά. Τελικά τους μαθαίνω πώς να κάνουν acting. Δηλαδή, πώς να τραγουδάνε, πώς να χορεύουν. Μαθαίνεις εσύ στους. Εγώ, ναι, τους μαθαίνω, βέβαια. Ωραία. Σ' αρέσει ο ρόλος σου. Γιατί έχει πλάκα, ναι. Μαθαίνεις εύκολα τα λόγια σου. Καθόλου. Καθόλου εύκολα. Γιατί κάνεις αυτό. Ταλαιπωρούμε, τους κάνω και κόβουν τη σκηνή, να ξαναπάμε, ώσπου να τσαντιστούν. Αλλά όταν τσαντίζονται είναι πιο ωραίοι κρατούμενοι. Το κάνω επίτηδες. Μπορείς να λες δικά σου πράγματα. Δεν πρέπει, γιατί είναι που μιλάω με 3 μαζί, οπότε πρέπει να ξέρει να δίνω την πάσα και να είναι αυτά που λέω σωστά. Έχω κάνει ελογγές σε ένα σύριαλ, αλλά και το έκοβαν. Έκοβαν γιατί έπρεπε να το πάρεις από το πλάι, από πίσω, από μπροστά, από όλα. Μοιάζει το να είσαι ηθοποιός με το να είσαι χορευτής, γιατί είσαι χορευτής, έχεις υπάρξει χορευτής, ποτέ δεν πάει να είσαι χορευτής και έχεις και πρόσφατα σου έδωσε αυτό το πράγμα μία δύναμη να κάνεις comeback το ότι χορεύεις. Ναι, στο Dancing with the Stars λες. Στο Dancing with the Stars και όχι μόνο. Ναι. Κοίταξε, ο χορός για μένα είναι μία εσωτερική μου ανάγκη, γιατί αλλιώς θα κάνω καραγκιόζιγκλίκια άλλα. Καλύτερα να πάω σε χορογραφία παρά να κάνω άλλα πράγματα. Γιατί είμαι υπερκινητικό άτομο. Δηλαδή τώρα θα βλέπω πάλι τα χέρια μου που κουνιώνται τόσο πολύ και θα λέω: ρε Στυλάκη, δεν είπαμε να είσαι σαν τον εσταυρωμένο. Κόλλησε τα εκεί πέρα στον κοροσταυρό να τελειώνουμε. Αλλά βλέπεις, είμαι ελεύθερος και κουνάω πολύ χέρια, πόδια. Είπες μόνο σου την ηλικία σου. Την είπες, τι λες. Τι λέω. Σε έχει κάνει. Όχι, για να πάρω θέση στο λεωφορείο, γιατί τώρα πάω πια με το λεωφορείο. Πώς θα πάρω θέση, λέει. Αυτή η υπερκινητικότητα έχει μειωθεί καθόλου με τα χρόνια. Έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί. Ναι. Γιατί ξέρεις, όσο πιο πολύ αφήνεσαι και σε δέχεται ο απέναντι, κακό που με δέχεστε, γιατί εσείς θέτε, τόσο πιο πολύ το παίζεις. Λες, δεν πειράζει, αφού με δέχονται, ρε παιδί. Ναι. Δηλαδή, σε δέχονται ως στάρ. Στην αρχή ήταν. Μετά έγινε. Και μέχρι που έγινε standing ovation. Τι να κάνω, δηλαδή, εγώ θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Wow, πάμε! Με μια έννοια. Αλλά κάθε φορά που έχω το μεγαλύτερο χειροκρότημα της επιτυχίας. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα πότε το έχεις πάρει? Το μεγαλύτερο το προηγούμενο. Το μεγαλύτερο ever πότε το έχεις πάρει? Το μεγαλύτερο αυτό. Το μεγαλύτερο ever ήταν σε ένα TEDx στη Θεσσαλονίκη που πραγματικά έκανα standing ovation. Ναι. Μίλησα για τη ζωή, ότι είναι ένας κύβος η ζωή μου που έχει τις τέσσερις πλευρές και πρέπει να το γυρίσεις, να το στρογγυλίσεις για να έρθει στα χρώματά του και να γίνει αρμονικό. Έτσι είναι η ζωή μου, ένα τέτοιο πράγμα. Και συγκινήθηκα κι εγώ με το που μίλησα και ο κόσμος συγκινήθηκε και με χειροκρότησε πάρα πολύ δυνατά. Τι άλλο σου συγκινεί? Με συγκινούν τα παιδάκια. Τώρα έχω ένα-δύο ιδρύματα με παιδάκια που πηγαίνω και μιλάω μαζί τους και με γνωρίζουν. Γιατί ίσως οι γονείς τα έχουν βάλει να με γνωρίσουν. Εκείνοι μου είπαν ότι τα παιδιά με ζητήσανε και πηγαίνω στο LEPAP και σε άλλα για να μην λέω τι. Και είναι σαν να δικά μου παιδιά τα οποία δεν μεγαλώνουν ποτέ, γιατί ξέρεις είναι πάντα μικρά και όλο θέλω να τα φροντίσω. Αλλά ζητάω στο human resource που είναι εκεί, δηλαδή πώς μπορώ να τους φερθώ, γιατί ξέρεις, δεν θέλω ούτε να κάνω πολύ πράγμα, ούτε να είμαι παθής. Πας και τα επισκέπτεσαι και κάνετε παρέα. Ωραία. Κάθε τόσο και μιλάω μαζί τους και παίζουμε. Έτσι κι αλλιώς παίζουμε τα σκυλιά μου, τα οποία τα έχω σαν ανθρώπους στο σπίτι. Οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Κάπως μαθημένος και έτσι νομίζω ότι τους προσφέρω κάτι. Βούρκωσες με τα παιδάκια. Σου λείπουν τα παιδιά από τη ζωή σου? Είχες ανήψια? Είχα ανήψια, ναι, και εγώ τώρα μεγαλώσαν όλα, γιατί η τελευταία, η Νοταλία έγινε 19 χρονών, τώρα πια μου λέει άλλες ιστορίες. Παλιά είχαμε έναν ανταγωνισμό. Εκείνη ήταν για τένις, εγώ για χορό. Εγώ γυμναστήριο, εκείνη έκανε, ξέρω, ακροβασίες. Ναι. Έκανε διάφορα. Τώρα άρχισε και δουλεύει κιόλας. Ναι. Γιατί είναι instructor σε άλλα παιδιά που κάνουν σύγχρονο πολύ ωραίο χορό. Ναι. Άρα έχεις παρασύρει και την ανιψιά σου στο χορό. Ναι, και αυτή, να σου πω την αλήθεια, ήθελε να γίνει σαν και εμένα. Έτσι μου το λέει εκείνη δηλαδή. Και λέω, τι είναι αυτό παιδί μου που νομίζω ότι εγώ είμαι και θέλω να γίνει σαν και εμένα? Λέει, καταρχήν, ότι με έχεις κάνει να σε αγαπήσω τόσο πολύ. Θέλω και εγώ να γίνω έτσι, να με αγαπάει ο κόσμος. Άρα, γι' αυτό το λόγο, πρώτα απ' όλα. Έχεις χορτάσει αγάπη? Έχω χορτάσει και έχω και rejection από την οικογένεια σε αγάπη. Ναι, απόρριψη από τις άλλες ανιψιές μου, που δεν μου μιλάνε ακόμη εδώ και καιρό. Γιατί? Για το θέμα αυτό που έγινε όλο με τον μπαμπά τους που ήταν συνεργάτης και τα λοιπά και θεώρησαν ότι εγώ ίσως δεν είχα προβλέψει κάποια πράγματα ή δεν ξέρω τι τέλος πάντων, ο κόσμος ξέρει όμως. Και έχει να κάνει με το επαγγελματικό σου κομμάτι το οποίο έχει αυτή την κατάληξη. Ναι, είπανε, θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να κάνω. Ναι. Καλύτερα καλά, γιατί ξέρεις πρέπει να τους δώσω καμιά τσάντα, κάνα κόσμο, άσε τώρα να τα κρατάω για μένα. Να σου πω κάτι. Έχεις πολύ πλάκα. Λες ότι σε συγκινούν τα παιδάκια. Μήπως επειδή είσαι και εσύ παιδάκι και βλέπεις ένα μικρό Λάκη ή πολλούς Λάκηδες να σε πλησιάζουν? Έχεις μια παιδικότητα? Προχτές τσαντίστηκα σε ένα meeting σε μια ξένη χώρα. Πάρα πολύ. Για το δικό τους το καλό, όχι για το δικό μου. Γιατί τσαντίστηκα που δεν γινόντουσαν πράγματα. Και μου λέει. Είναι μετά... εκεί που εργάζεσαι ο σύμβουλος. Ναι. Και μου λέει μετά μια κυρία, η οποία δεν μιλάει τη γλώσσα, γιατί είναι. Με μεταφραστές μιλάω. Αλλά ένας που ήρθε και μίλαγε τη γλώσσα, εξεράγινε εκεί και έλεγα: δεν έκανες αυτό, δεν έγινε εκείνη την ώρα. Και μου λέει εκείνη. Ξέρετε κάτι, με το μεταφραστή τώρα. Ναι. Λέω τι, λέει, ακόμα και όταν τσαντίζεστε, σαν παιδί τσαντίζεστε. Λέω σοβαρά. Λέω κάτσε να γυρίσω πίσω, γυρνάω λοιπόν με βαρύ βήμα. Αφαιρώ μια χορδή και αρχίζω να μιλάω αργά και πολύ επιβλητικά. Ναι. Και γελάγανε βέβαια. Ναι. Στο τέλος δεν πέτυχα τίποτα. Όταν ξυπνάω το πρωί, πόσο χρόνο αισθάνεσαι? Έχεις διαφορετικές ηλικίες? Έχω μια γάτα και δύο σκυλιά, τα οποία έχουν ανταγωνισμό. Μόλις μιλάω στο ένα, θέλει και το άλλο. Ναι. Μόλις μιλάω στο άλλο, θέλει και το άλλο. Μιλάμε κανονικά σαν να είναι οικογένεια. Δεν λέω μη. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Λέω σήμερα έχουμε χορό. Ναι. Σήμερα έχουμε modeling. Δηλαδή τα δύο μου σκυλιά έχουν πολύ πλάκα. Καμιά φορά μου λένε κάποιοι φιλόζωοι, μαμά, τα ταλαιπωρείς. Λέω, καλά, τι ταλαιπωρώ? Γιατί τα ταλαιπωρείς? Έτσι. Δηλαδή τους βάζω γυαλιά, οι άλλοι χορεύει στα δύο πόδια, ξέρεις και τέτοια. Νομίζω ότι τα σκυλιά, επειδή μοιάζουν με τους ιδιοκτήτες, πρέπει να θέλουν και αυτά να έχουν εταστεί. Καλά, ποιος τώρα. Λέω, αλήθεια, λέτε να μην φάει κάποια μέρα, γιατί ειδικά η θηλυκιά, επειδή είναι και στηρωμένη και πάχινε λίγο, μήπως. Είναι καλύτερο να τσαντιστεί και να μην με θέλει, γιατί την ταλαιπωρώ και να μην τρώει. Ναι. Και καλά, δηλαδή. Σας παρακαλώ, ξέρω πολύ καλά πώς να κάνω με τα ζώα, αλλά εντάξει, οι φιλόζωοι έχουν μια δική τους φιλοσοφία, η βαθιά φιλόζωοι. Πόσο χρονών αισθάνεσαι? Αισθάνομαι 17 τη μία μέρα. Την άλλη αισθάνομαι ότι η ποδιά δεν μου πάει, γιατί είμαι 7 χρονών και μου έχουν βάλει να πάω με ποδιά. τσατίζομαι, λέω στους άλλους, στους συμπαθητές, να μην βάλετε ούτε εσείς αύριο, εγώ θα σας φέρω από ένα t-shirt, αλλά εκεί είναι το t-shirt που έκανα μετά, με τη στάμπα, το οποίο λέει Mr. World ή Miss Πατάτα. Ξέρεις, τέτοια πράγματα κάνω... Καταρχήν τυπώνω μπλουζάκια σε ένα που έχω βρει τυποτήριο απέναντι το γραφείο μου που είναι τώρα... Θέλω ένα που να γράφει Miss Πατάτα. Σε ναι, Miss Πατάτα το έχω κάνει. Ναι. Περίμενε. Ναι. Θα σε ρωτήσω σε λίγο την πρώτη σου και πιο γλυκιά ανάμνηση. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.